Καλησπέρα. Κάτω από δύσκολες συνθήκες σήμερα live. Λοιπόν. Άρα, δώστε μου. Να βάλω λίγο το τηλέφωνο. Λοιπόν. Θα δείξουμε το αμάνικο που έχουμε κάνει με το Αρία. Ένα πολύ, πολύ εύκολος τρόπος για να πλέξετε το Αρία που το είχαμε προσφορά. Τώρα δεν έχω ούτε ένα κουβάρι. Έχουμε, κορίτσια, κάνα κουβάρι Αρία? Δεν έχω, ούτε γιατί. Μήπως από καμία... Μία μίγα. Λοιπόν, από καμία κοπέλα που τα έχει κρατημένα. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, είναι ένα χρώμα το οποίο δεν τα έχουμε αυτά, έχουν τελειώσει. Άργησα, το ξέρω, συγγνώμη. Συγγνώμη που άργησα. Το τηλέφωνο φαίνεται ότι είναι καρφιτσωμένο. Για να δούμε. Ένα λεπτό. Όπα, sorry. Ωραία, καρφιτσωμένο φαίνεται. Αν δεν φαίνεται σε εσάς, πέστε μου. Λοιπόν, ήταν αυτό το νήμα, το Αρία, το οποίο είναι... Αλεξάνδρα, 50 γραμμαρίων είναι, όχι 100. Όχι, 50 είναι. Άρα εδώ πέρα έχουμε 400, 8 κουβάρια. Έτσι. 5, 8, 40. Γιατί αυτό το αμάνικο είναι 370 γραμμάρια. Άρα εδώ φαίνεται το τηλέφωνο. Ωραία. Λοιπόν. 8 κουβάρια για το μάνικο που θα δείξουμε. Δεν υπάρχει καθόλου, δεν έχει περισσέψει τίποτα. Ήταν με ακριλικό, πολυαμίδιο, μερινός και αλπακά. 1,70 νομίζω ήταν η τιμή του. Τι άλλο θέλω να σας πω, με τι βελονάκι πλέκεται, από 5,5 μέχρι 8 λέει. Τώρα εγώ θα το πλέξω με ξάρι. Είναι πάρα πολύ εύκολος ο τρόπος. Σε μένα δεν φαίνεται, λέει. Μόλις έβλεπα το βίντεο με τους δίσκους. Σε κάποιες φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, δεν το έχω ενώσει επίτηδες για να το βάλω πάνω μου. Να δείτε λιγάκι πώς είναι και μετά θα το ενώσουμε μαζί. Εντάξει, είναι ένα μάνικο πολύ εύκολο. Μπορείτε να το κάνετε και με άλλα νήματα. Πάρα πολύ ωραίο θα ήταν με το Βερόνα. Θέλετε, κορίτσια, να μου φέρετε λίγο το Βερόνα, τα χρώματα? Πολύ ωραίο το Βερόνα. Πλέκεται με το ίδιο νήμα. Με εξάρι βελονάκι, πάρα πολύ ωραίο νήμα, απαλό, αφράτο, και μετά αν θέλετε εσείς μπορείτε έξτρα να κάνετε και μανίκι. Εγώ σας το δείχνω τώρα σε αμάνικο, εμείς κανονικά θα κάναμε και αμανίκι, αλλά το ξεχάσαμε. Λοιπόν, καλό στο μαράκι, καλό στη Μαρία, μία Μαρία είναι από πάνω και μία Μαρία είναι από την άλλη, από τη Σαντορίνη. Δέστε τι ωραίο νήμα είναι αυτό, αυτό το αγαπώ, πόσο έχει, 3? 4 ευρώ. Αλλά είναι 100 γραμμαρίο, είναι από τα αγαπημένα μου. Πρέπει να σας κάνω ένα λαιμό ξανά, είχα κάνει με αυτό και το έχασα. 100 γραμμαρίο, 200 μέτρα, πάρα πολύ ωραίο νήμα. Θα σας δείξω λίγο τα χρωματάκια. 4 ευρώ το τεμάχιο, έχει 30%, μισό να δούμε κιόλας. Έχει 5% μοχέρ, έχει πολυέστερ, έχει ακριλικό και 30% μαλλί. Αν κάποια έχει αλλεργία δεν το παίρνει. Πολύ πολύ ωραία χρώματα, αυτό είναι του Πούρου, που είναι καινούριο, δεν το είχαμε, το 14, έχει μέσα αυτή τη τριχούλα, πλέκεται πάρα πολύ εύκολα, αν και είναι δύο κλωστές μαζί, θα σας κάνω κάποια στιγμή ένα λαιμό, τον πιο εύκολο λαιμό που κάνω εγώ συνήθως, να το δείτε ξανά, πόσο εύκολο πλέκεται. Λοιπόν, και φυσικά έχει και πορτοκαλί, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι του Πούρου το 14. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο ροζάκι είναι το 15. Δέστε τι ωραίο ροζάκι. Αυτή εδώ η μοίρα θέλει να πεθάνει. Λοιπόν, λίλα είναι το 10. Να το. Έχει και 30% μαλλί. Αν κάποιος έχει αλλεργία δεν το παίρνει. Πολύ ωραίο και για μάνικο. Τώρα εδώ μπορείτε να πάρετε 4 κουβάρια και να κάνετε το μάνικο που θα σας δείξω τώρα. Με 4 κουβάρια. Εντάξει. Λοιπόν, το 1 που είναι ολόλευκο. Ολόλευκο. Μπορντό με λευκό είναι το 11, το 01 είναι το λευκό, έτσι, 11 το μπορντό, δέστε το τι ώρα που είναι, πορτοκαλί εννοείται, το 12,
Εννοείται, δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχω πορτοκαλί με τίποτα. Και ωραίο κιτρινάκι, το 16. Τι χρώμα να κάνω εγώ τώρα, κάνω πορτοκαλί. Ή πως να κάνω ένα λευκό ουδέτερο να το φοράω με όλα. Ε? Και το πουρου είναι ωραίο. Για πέστε. Πουρου, λευκό. Κάθε πορτοκαλί μου αρέσει εννοείται, αλλά περιμένω να μου πείτε τη γνώμη σας. 4 ευρώ το τεμάχιο. Με ένα κουβάρι, να ξέρετε, κάνετε ένα μονοκυκλικό λαιμό. Έχει πολλά μέτρα. Και πλέκεται με 6 νούμερο βελονάκι. Τώρα θα σας πω λίγο τα μέτρα του. Πού είναι τα μέτρα του. Ένα λεπτό, γιατί είναι κολλημένα από κάτω. Λέει. Όχι. Λεμονί. Καλησπέρα. Έχει κάνει, γιατί. Μέτρα. Λίγο μας κόψανε. Κουφετί του πουρου. Α, εσάς σας αρέσουν τα ροζουλάκια, ε. Πορτοκαλί θέλω, Ειρήνη, λες πορτοκαλί. Πορτοκαλί να κάνω μάλλον, ε. Λοιπόν, λιλά και ροζάκι έτσι απαλό. Θα το δούμε μετά στο τέλος, θα αποφασίσω τι θα κάνω. Σε ένα βράδυ το τελειώνεται ένα κυκλικό λαιμό, γιατί με ξέρει βελονάκι, ξέρετε το, έτσι. Λοιπόν, τώρα το αμάνικο που μας το έχει κάνει η Γιώτα. Θα το δείξουμε λίγο πρώτα πάνω μου, να δείτε πώς μπαίνει, γιατί μετά, επειδή θα το ενώσω, να μην μου πείτε αν είτε δεν καταλάβαμε πώς ήταν και τα λοιπά, θα σηκωθώ όρθια, θα δείξω πώς είναι τελειωμένο πριν το ενώσουμε, για να σας είναι πιο εύκολο. Τώρα βέβαια το φόρεμα που φοράω δεν ταιριάζει με το συνοχρώμα, το ξέχασα, βάλω κάτι μονόχρωμο, συγγνώμη. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, βλέπετε, το βάζω λίγο πάνω μου, πλέκεται καθέτος, μονοκόμματα. Εδώ, να καταλάβετε λίγο, εδώ, να το, μισό λεπτό, να πάμε αυτό από εδώ, και να έρθουμε από εδώ, αυτό, έτσι, να το. Αυτό εδώ θα ενωθεί εδώ πέρα και γίνεται αμάνικο. Και μετά, μπορείτε αν θέλετε γύρω γύρω να πλέξετε έξτρα ή μπορείτε να το κάνετε, να το αφήσετε και ανοιχτό, έτσι, για γυλαίκο μέσα στο σπίτι. Και μπορείτε να πλέξετε αν θέλετε γύρω-γύρω έξτρα. Εντάξει, θα πούμε τι έχουμε κάνει. Μέχρι εδώ είναι με 4 κουβάρια των 50 γραμμαρίων. Με 8 κουβάρια των 50 γραμμαρίων, συγγνώμη. Θέλει δηλαδή 400 μέτρα περίπου. Αν πάρετε το Βερόνα με 4 κουβάρια, φτάνει μέχρι εδώ. Και περισσεύει και νήμα. Μπορείτε να πάρετε και κάνα παραπάνω. Okay, το έχουμε κάνει κάτω από τον ποπό πιάνι, να ξέρετε. Το κάνω λίγο πιο εδώ. Να βλέπετε καλύτερα. Να το, δέστε το. Α, θέλετε το κάνετε πιο κοντό, έτσι. Την πόρτα ελάχτε, κλείστε μου λίγο, κορίτσια. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τι είχαμε κάνει με το μήλα. Είναι το αρία, αλλά δεν το έχουμε άλλο. Γι' αυτό σας πρότεινα εγώ. Αντί για το αρία, τώρα εδώ έχουμε ένα μιας πελάτης που έχει κρατημένη παραγγελία. Εδώ και είχε ένα πρόβλημα και δεν μπορούσε να τα πάρει. Μπορείτε να το κάνετε σταυρωτό. Ναι, μπορείτε. Αυτό είναι ωραίο να βάλετε κουμπιά εδώ στο πλάι και αυτή η ιδέα είναι ωραία. Ποιο την έγραψε η Ειρήνη. Λοιπόν, και μπορείτε να βάλετε κουμπιά εδώ στο πλάι και να μην το ράψετε όπως θέλετε εσείς. Τι είναι το γκρι στην καρακακαρά, είσαστε φοβερές, δηλαδή εντάξει. Η ζακέτα η Σανέλ τη φόρεσα σήμερα γιατί είχε κρύο το πρωί. Δεν πάει ωραία με αυτό το φόρεμα. Δέστε την. Ζακετούλα μου. Τώρα δεν θυμάμαι πόσο κουβάρια θα μου πούν τα κορίτσια. Νομίζω 6 με το γουλάι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ζεστή που είναι. Τι ζεστή είναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και δεν τσιμπάει σε μένα τουλάχιστον. Αν έχετε πρόβλημα, γιατί έχει μερινός μαλλί. Αν έχετε πρόβλημα με το μαλλί, δεν το κάνετε με αυτό. Την έχουμε βήμα-βήμα μέσα στο YouTube. Όλο το σχέδιο. Είναι πάρα πάρα. Κανονικά εδώ στο σχέδιο έχει και τσεπούλα που έχει αυτό το πέρα το σχεδιάκι. Εμένα δεν μου άρεσε να το κάνω. Με ξύλινα κουμπιά θα είναι ωραία, λέει η Ειρήνη. Ναι, φυσικά εννοείται. Είναι με το γουλάιν αυτό. Έτσι. Λεπτό, ωραίο. Πολύ ζεστή, να ξέρετε. Εγώ τη φόρεσα το πρωί γιατί είχε λίγο ψύχρα. Και μετά δεν μπορούσα να τη φοράω. Γιατί είναι πολύ ζεστή. Και είναι λεπτό το φόρεμά μου, να ξέρετε. Είναι κανονικά για άνοιξη, δεν είναι για αυτή την εποχή. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε να δείξουμε λίγο το σχεδιάκι από το γυλαίκο μας. Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Σας ξαναλέω, το Βερόνα είναι πολύ ωραίο νήμα. Σας παρακαλώ,
Σοφία μου, για ποιο πράγμα θες τώρα, για το αμάνικο ή για τη ζακέτα τη γουλάιν? Εγώ έχω 120 στήθος. Λοιπόν, πες μου για ποιο νήμα θέλεις. Λοιπόν, θα ξαναδείξω λίγο τα Βερόνα, γιατί αυτό που θα κάνουμε τώρα μπορεί να το κάνετε και με το Βερόνα, εντάξει. 4 ευρώ το κουβάρι, λένε 100 στάρι, αλλά θες 4 κουβάρι για να κάνεις αυτό το μάνικο. Αν θες να κάνεις και μανίκια προς τα κάτω, θα πάρεις ακόμα ένα κουβάρι, εντάξει. Για το αμάνικο πάρε 5 κουβάρια στο Βερόνα και είσαι καλυμμένη. Γιατί έχεις 125 στήθους, εγώ έχω 120. Αν τώρα θες και μανίκι, πάρε 6, εντάξει. Λοιπόν, δες τα χρωματάκια ξανά. Το 10, το λιλά. Τα βάζω και από εδώ για να μην με ενοχλούν. Του πουρου, το 14. Οι διαστάσεις έχουν να κάνουν με το φάρδος της διάστασης. Αυτό εδώ πέρα τώρα είναι στην ουσία για large, extra large, Χριστίνα. Το 01 το λευκό. Μετά το πορτοκαλί το 12. Το κίτρινο το 16, μια κίτρινη μπλούζα θα ήταν πολύ ωραία. Το 11, το μπορντό με λευκό. Εντάξει. Λοιπόν, και το ροζάκι, σωμονάκι, όπως θέλετε, πες το 15. Μπορεί να το πεις και σωμόνο αυτό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πλέκουμε στο μάκρος. Έτσι, όλο μαζί, μπροστινό και πλάτη, όλο μαζί το πλέκουμε. Εντάξει. Το σχέδιό μας είναι πανεύκολο, τρυπητό. Έχουμε εδώ ένα που περίσσεψε, okay. Λοιπόν, ένα λεπτάκι δώστε μου. Γυρίζουμε. Εδώ. Με εξάρι πελωνάκι θα πλέξω εγώ. Και θα κάνω μερικές αρχικές. Εσείς θέλετε, πρέπει να κάνετε 141 αλυσίδες αρχικές. Δεν κατάλαβα τη γράφει, Σοφία. Λοιπόν, εγώ θα κάνω λιγότερες για να δείξουμε λίγο το σχέδιό μας. Αν πλέκετε σφιχτά την αρχική αλυσίδα, την κάνετε μεγαλύτερο βελονάκι. Από 5,5 μας λέει μέχρι 8, εγώ κάνω με το 6 αρχικές αλυσίδες. Αν και έχει μέσα αυτά κομπάκια, πλέκεται πολύ εύκολα. Ξαναλέω ότι πλέκουμε το νήμα το Αρία, το οποίο είχαμε βγάλει σε προσφορά. Ένα μάνικο γυλαίκο μονοκόμματο, πάρα πολύ εύκολο σχέδιο. Εντάξει, πάρα πολύ εύκολο σχέδιο. Τώρα, το θέμα είναι να είναι πολλαπλάσιο του 2 το σχέδιο, οι θηλιές σας. Συν μία, είναι 141 αρχικές αλυσίδες. Και θα σας μετρήσω και λίγο πόσο είναι το μάκρος του. Δώστε μου ένα λεπτό. Το μάκρος το κάνετε όσο θέλετε εσείς. Εμείς αυτό το έχουμε κάνει, είδατε, αρκετά μακρύ. Θα σας το μετρήσω λίγο όλο. Εδώ, ένα λεπτάκι. Δεν το έχω ενώσει επίτηδες, να το ενώσουμε μαζί. Λοιπόν, 1,40 είναι το μάκρος της αρχικής αλυσίδας, το οποίο βγαίνει με 141 αλυσίδες. Άρα περίπου κάθε θηλιά και ένας πόντος βγαίνει, έτσι. Λοιπόν, αν μου τα έχουν μετρήσει σωστά τα κορίτσια, έτσι είναι. Ή θα κάνετε 140 εκατοστά αλυσίδα αρχική και μετά θα μετρήσετε να είναι ζυγός αριθμός, συν 1, εντάξει. Λοιπόν, η πρώτη σειρά μας που ξεκινάμε είναι μία σειρά ποδαράκια. Ξεκινάμε βασικά 2 σειρές ποδαράκια, μία σειρά κουτάκια. Έτσι πάει το σχέδιο. Θα ξεκινήσω εγώ εδώ που είμαι. Δεν έχω σχεδιάγραμμα, Σοφία μου. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω βάλει κουτουρού τις θηλιές μου, θα τις μετρήσω. Λοιπόν, τι κάνουμε. Μετράμε 1, 2, στην τρίτη θηλιά προς τα πίσω πλέκουμε ποδαράκι. Κάνουμε 2 σειρές ποδαράκια. Λοιπόν, και τώρα, επειδή δεν τις μετράω τις θηλιές μου, να σας πω γιατί. Γιατί θέλω να δω, σε περίπτωση που δεν μου βγαίνουν έτσι όπως θέλω ζυγός αριθμός, τι μπορώ να κάνω. Γιατί όταν τα έχετε έτοιμα από μένα είναι καλά. Αλλά όταν θα τύχει να κάνετε ένα σχέδιο από μόνες σας που θα το δείτε και δεν σας βγαίνει, τι κάνουμε σε εκείνη την περίπτωση. Λοιπόν, ένα ποδαράκι σε κάθε θηλιά. Οι θηλιές σας φαίνονται, παρότι υπάρχει μέσα αυτό το νηματάκι το έξτρα που είναι σαν flower,
Γιατί αν πάτε εδώ πέρα θα δείτε ότι κάθε θηλιά είναι ένα πλεξουδάκι. Μπορείτε να πλέξετε την αρχική αλυσίδα με το 7 και μετά να πλέξετε με το 6. Έτσι. Όσο πιο χαλαρά κάνετε την αρχική σας αλυσίδα, τόσο πιο εύκολα θα βρίσκετε τις θηλιές. Μπορείτε εννοείται να το πλέξετε και στο με βελόνες, έτσι. Όσες ξέρετε βελόνες, μπορείτε να το πλέξετε και με βελόνες. Επίσης, επειδή στο TikTok, να ξέρετε, ανεβάζω άλλα βιντεάκια. Όσοι έχετε TikTok μπορείτε να μπείτε να με ακολουθήσετε, Νήμα Κιλκής, όπως είμαι εδώ, και να βλέπετε και τα βιντεάκια εκεί. Λοιπόν, ένα ποδαράκι στο καθένα. Αυτό το κάνουμε για 2 σειρές. Ένα ποδράκι στο καθένα. Θα τελειώσουμε και θα ξεκινήσουμε με πόσες αλυσίδες στη σειρά μας. Όταν μπλέκουμε πλέξεις ποδράκια, με πόσες αλυσίδες ξεκινάμε. Για να δω ποιες είναι οι καλύτερες μαθήτριες. Τι χρώματα έχει αυτό το νήμα. Αυτό το νήμα έχει τελειώσει, αγάπη μου. Σας πρότεινα, θέλετε, να πάρετε το Βερόνα, που είναι κάτι αντίστοιχο. Σας το ξαναδείχνω, τα χρώματά του, μέχρι να μου πει κάποια από τα κορίτσια πόσες αλυσίδες ξεκινάμε όταν μπλέκουμε την πλέξη ποδαράκια. Πάρα πολύ ωραίο το Βερόνα, να ξέρετε. 30% μαλλί έχει μέσα. 4 ευρώ το τεμάχιο, 100 γραμμάρια όμως, Και μέτρα, νομίζω, 200 μέτρα. Για νήμα το οποίο πλέκεται με 6 νούμερο, να ξέρετε ότι είναι πολλά τα μέτρα που έχει. Ξεκινάμε με 2 αλυσίδες στον αέρα. Με 2, νομίζω απαντήσει Κινάνδια. Ναι, 2 αλυσίδες. Αν κάνετε 3, γίνεται, αλλά ξέρετε ότι μπορεί να σας κάνει κενό. Καλύτερα να ξεκινάτε με 2. Λοιπόν, 2 αλυσίδες στον αέρα. Και να ξέρετε ότι γενικά το σχέδιό σας θα πηγαίνει 2 σειρές ποδράκια, 1 σειρά κουτάκια. Αυτό είναι το σχέδιο. 2 αλυσίδες, γυρίζουμε και κάνουμε εδώ ένα ποδράκι στο καθένα. Εντάξει. Τώρα, εάν κάπου ξεφύγετε στις άκρη σας, μην ανησυχείτε, μπορείτε μετά στο τελείωμα από κάτω να κάνετε 1 σειρά ρίχτα. 2 αλυσίδες, ξεκινάμε. Ξαναλέω ότι 3 μπορείτε να το βλέπετε κάπου, αλλά εδώ πέρα το 3 θα σας κάνει κενό. 2 αλυσίδες κάνετε. Το νούμερο 14 τι χρώμα είναι? Είναι το πουρου μάλλον, λες. Ναι, το πουρου είναι. Άτο. Είναι πολύ ωραίο νήμα το Βερόνο. Συνήθως εγώ, εκτός αν το λέει το σχεδιάγραμμα, κάνω 2 αλυσίδες όταν έχω ποδαράκι. Σπανίως κάνω 3. 3 κάνω μόνο άμα το λέει το σχεδιάγραμμα, και πάλι να ξέρω ότι πάρα πολλές φορές έχετε προσέξει ότι εγώ πειράζω τα σχέδια, έτσι, τα αλλάζω, γιατί αν δεν μου αρέσει κάτι, εδώ κάνουμε το τελευταίο. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τη σειρά με τα κουτάκια, έτσι. Στην οποία σειρά με τα κουτάκια, πάντα ξεκινάμε 1, 2, 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Γυρίζουμε, αφήνουμε το πρώτο άπλεκτο και μπαίνουμε στο δεύτερο και κάνουμε ποδαράκι. Για να κάνουμε την σειρά με τα κουτάκια. Εντάξει. Μετά κάνουμε 1 αλυσίδα στον αέρα, αφήνουμε ένα, πάμε στο δεύτερο και κάνουμε ποδαράκι.
Μία αλυσίδα στον αέρα. Αφήνουμε ένα και πάμε στο δεύτερο. Βλέπετε, εδώ έχουμε πλέξει. Αφήνουμε εδώ και πάμε εδώ. Αν δεν είσαστε σίγουρες, μπορείτε να τεντώνετε. Μία αλυσίδα στον αέρα. Αφήνουμε ένα, πάμε εδώ. Μία αλυσίδα στον αέρα. Αφήνουμε ένα, πάμε εδώ. Μπορείτε το κάνετε και με οποιοδήποτε άλλο νήμα έχετε, το οποίο να πλέκεται από 4,5-5 νούμερο και πάνω. Αφήνουμε ένα, πάμε εδώ. Απλώς γενικά τα νήματα τα οποία είναι έτσι που έχουν κάτι μέσα, χνουδωτό ή οτιδήποτε, δείχνουν από μόνα τους πολύ ωραία και σε τέτοια απλά σχέδια είναι εντυπωσιακά. Γι' αυτό σας πρότεινα το Βερόνα. Μία αλυσίδα. Αφήνουμε ένα, πάμε στο επόμενο. Γιατί είναι μια πολύ απλή πλέξη αυτή. Αφήνουμε ένα, πάμε στο επόμενο. Και τυχαία εδώ πέρα τώρα μου βγήκε σωστά. Κάνω μια αλυσίδα και αφήνω ένα και πάω εδώ στην ακρούλα μου και κάνω ένα ποδαράκι. Πρέπει να τελειώνεις με ένα ποδαράκι. Αν σε περίπτωση δεν σου έφτανε, πες ότι παραδείγματος χάρη αυτή η αλυσίδα δεν υπήρχε εδώ. Αυτό που μπορούσε να κάνεις είναι εσύ να το κάνεις μια αλυσίδα και να βάλεις στην άκρη για να μπορεί να συνεχίσει σωστά το σχέδιό σου και πολύ απλά αν θα βγαίνει λίγο έξω, στο τελείωμά σου θα έκανες μία σειρά ρίχτα. Ή το άλλο μπορεί να κάνεις ήταν να μετακινήσεις το προηγούμενο σου λίγο πιο μπροστά για να δώσεις λίγο, να πάρεις λίγο μάκρος. Εντάξει. Τώρα τι κάνουμε. Ξεκινάμε δύο αλυσίδες στον αέρα. Γυρίζουμε το πλεχτό μας και θα πλέξουμε ένα στο καθένα. Τώρα εδώ δεν είναι ανάγκη να μπαίνεις μέσα στις θηλιές. Ξεκινάμε εδώ, κάνουμε το πρώτο. Συγγνώμη, όχι εδώ. Εδώ μέσα στο κενό το πρώτο. Έτσι. Ωραία, άρα θα σου βάλουν βελονάκι νούμερο 7, Σοφία μου, τα κορίτσια, και θα σου βάλουν και του πουρου να σου βάλουν 5 κουβάρια για σιγουριά ή 6, πόσα θέλεις. Κάνουμε ένα ποδαράκι μέσα στο κενό, ένα πάνω στο ποδαράκι. Αν θες πάρε 6 για σιγουριά, επειδή στο στήθος είσαι λίγο πιο φαρδιά. Ένα ποδαράκι μέσα στο κενό, ένα πάνω στο ποδαράκι. Τώρα θέλουμε να γεμίσουμε παντού. Δεν είναι ανάγκη να μπαίνετε μέσα στη θηλιά εδώ πέρα και να παιδεύεστε. Ίσα-ίσα να ξέρετε ότι είναι πιο ωραίο να μπαίνετε μέσα στο κενό. Γιατί βλέπετε, το γεμίζετε το σχέδιο και δείχνει πάρα πολύ ωραία. Ένα πάνω στο ποδαράκι. Ένα μέσα στο κενό. Ένα πάνω στο ποδαράκι. Ένα μέσα στο κενό. Ωραία, θα σου κρατήσουν τα κορίτσια 6, Σοφία. Ένα πάνω στο ποδαράκι, ένα εδώ στο κενό και πάλι συνεχίζουμε έτσι. Τώρα, στην επόμενη σειρά θα κάνουμε ένα ποδαράκι στο καθένα και μετά θα επαναλάβουμε ξανά αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, όσες θέλετε για παραγγελίες σας έχω καρφιτσώσει το τηλέφωνο, παίρνει τηλέφωνο στα κορίτσια 2-3-41-0-24-44-7. Επίσης να υπενθυμίσω, όσες θέλετε μπορείτε να μας στείλετε το τηλέφωνο σας για να σας βάλουμε στην ομάδα. Πρέπει για το νούμερο το δικό μου 5 κουβάρια θέλεις αρετή. Αν έχεις ένα 20 στήθος, 5. Λοιπόν, ξαναλέω λιγάκι, όσες θέλετε να παίρνετε ειδοποίηση για τα live, έχουμε κάνει μια ομάδα στο Viper, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και να σας προσθέσουμε το τηλέφωνο σας εκεί. Ήδη νομίζω κάποια κορίτσια που έχουν προσθεθεί, βλέπετε ότι σας στείλουμε και το link από το live και έτσι νομίζω σας έρχεται πιο εύκολα ειδοποίηση. Λοιπόν, τώρα θα κάνω δύο αλυσίδες στον αέρα, θα γυρίσω και θα κάνω πάλι μια σειρά ποδαράκια. Είναι κατανοητό μέχρι εδώ και μετά θα κάνουμε τα κουτάκια. Θέλετε να δείξω και την άλλη σειρά με τα κουτάκια, είμαστε ok για να πάω μετά στην ένωση του γυλαίκου. Θα πω λιγάκι πόσες σειρές πλέκω και τι κάνω, για να ξέρετε, εντάξει. Όχι εδώ Στέλλα μου το νούμερό σου, τα κορίτσια αν το βλέπουν να το γράψουν και να το σβήσουμε. Ωραία, η αρετή θέλει το νούμερο 14, 6 κουβάρια, τα κορίτσια να το κρατήσουνε.
ό,τι κάνω αγάπη μου, τα ανεβάζω στο YouTube, εννοείται. Το ξέρετε αυτό. Απλώς δεν θα προλάβω σήμερα να το ανεβάσω. Θα το ανεβάσω την Πέμπτη. Το σχέδιο δεν φαίνεται καλά. Είναι μια σειρά κουτάκια, δύο σειρές ποδαράκια. Αυτό είναι το σχέδιο, Ειρήνη. Θα δείξω τώρα ξανά πώς ξεκινάμε τα κουτάκια για όσες δεν το είδατε από πριν. Και θα σας σχεδιάσω λίγο σε χαρτί τη διαδικασία. Ένα λεπτάκι λίγο, γιατί δεν έπιασα καλά εδώ. Έπιασα μια κλωστή να πιάσω δύο στην άκρη. Εδώ. Και τώρα, για να κάνουμε τη σειρά με τα κουτάκια, κάνουμε τρεις αλυσίδες στον αέρα. Γυρίζουμε. Εντάξει. Και αφήνουμε μία θηλιά και πάμε στην επόμενη. Και κάνουμε ποδαράκι. Αυτό το κάνετε εναλλάξ. Δύο σειρές ποδαράκια, μία σειρά κουτάκια. Εντάξει. Λοιπόν, μία αλυσίδα στον αέρα. Αφήνουμε μία θηλιά, πάμε στην επόμενη. Κάνουμε ποδαράκι. Τι θες? Ένα μπουκαλάκι νερό, αν μπορείς. Μία αλυσίδα. Αφήνουμε ένα, πάμε στο επόμενο. Ποδαράκι, μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνουμε ένα, πάμε στο επόμενο ποδαράκι, μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνουμε ένα, πάμε στο επόμενο ποδαράκι, μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνουμε ένα, πάμε στο επόμενο ποδαράκι, μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνουμε ένα, πάμε στο επόμενο ποδαράκι. Ευχαριστώ, Μαρία. Να είσαι καλά. Συγγνώμη, κορίτσια. Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε δύσκολα πράγματα. Γενικά βλέπετε ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να σας κάνω εύκολα σχέδια για να μπορείτε να τα κάνετε ενώ βλέπετε τηλεόραση, να χαλαρώνετε και να μην χρειάζεται να χώνεστε. Αφήνουμε ένα, πάμε εδώ στην ακρούλα μας. Κάνουμε ένα ποδαράκι και μετά θα συνεχίσετε να κάνετε δύο αλυσίδες. Γυρίζουμε. Το πρώτο ποδαράκι σας θα είναι μέσα στο κενό εδώ. Το δεύτερο θα είναι πάνω στο ποδαράκι. Και μετά στην επόμενη σειρά θα κάνετε ένα ποδαράκι πάνω στο ποδαράκι. Αυτό είναι το σχεδιάκι. Να ξέρετε ότι με το Βερόνα θα δείξει ακόμα πιο ωραίο, γιατί αυτό έχει πιο πολλά χρώματα μέσα, είναι πιο μπορδεμένο. Ή επίσης, αν κάποιες πήρατε το αρί αυτό, το οποίο δεν τα έχουμε πλέον, αυτό τώρα είναι από μια πελάτησα που το έχουμε εδώ. Όσο πιο λίγα χρώματα έχει, τόσο πιο ωραίο θα δείχνει το σχέδιο, να το ξέρετε. Τώρα εδώ, επειδή είναι πολύχρωμο, δείχνει μόνο όταν το βάζεις έτσι πάνω σου. Λοιπόν. Τώρα θέλω λίγο να εξηγήσω το σκεπτικό μας, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε και βάλαμε 140 εκατοστά αλυσίδες, εντάξει. Ή 141 αλυσίδες ή 140 εκατοστά αρχική αλυσίδα. Κοιτάζουμε να είναι ζυγός ο αριθμός, είπαμε, έτσι. Λοιπόν, το είπαμε πως αλυσίδες, Σοφία μου, 141, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, πόσες σειρές πλέκουμε και σταματάμε και κάνουμε τη λαιμόκοψη. Λοιπόν, κάνουμε... μία, δύο, πόσες φορές από κουτάκια να σας πω καλύτερα. Λοιπόν, κάντε δύο σειρές ποδαράκια, μία σειρά κουτάκια, δύο σειρές ποδαράκια, μία σειρά κουτάκια, ξανά δύο ποδαράκια, μία κουτάκια, δύο ποδαράκια, μία κουτάκια και σταματάτε. Θα σας πω και πόσα εκατοστά είναι αυτό. Και έρχεστε και κόβετε εδώ για τη λαιμόκοψη, εντάξει. Και εδώ θα είναι ξανά το ξεκίνημα. Λοιπόν, αυτό εδώ που θα κόψετε είναι 70 εκατοστά, εντάξει. Επίσης, εδώ γύρω-γύρω μπορείτε να κάνετε μια σειρά άριχτα στη λαιμόκοψη, ωραία. Πόσες σειρές πλέκετε τώρα χωρίς αυτό το κομμάτι, δηλαδή πλέκετε τα υπόλοιπα 70 εκατοστά από εδώ και πέρα, εντάξει. Τα οποία ξεκινάνε απευθείας με δύο σειρές ποδαράκια. Εντάξει, λογικό είναι αφού τελειώνουμε με μία σειρά κουτάκια, έτσι. Λοιπόν, αυτό το κάνετε για εκατοστά, τώρα θα σας μετρήσω και εκατοστά, για 19, όχι, 18 εκατοστά. Αυτό εδώ είναι 18 εκατοστά. Εντάξει, λοιπόν, και σε σειρές είναι δύο σειρές ποδαράκια, μία κουτάκια, δύο ποδαράκια, μία κουτάκια, δύο ποδαράκια, μία κουτάκια. Συνολικά είναι 1, 2, 3 σειρές.
με κουτάκια. 1, 2, 3. Και σταματάτε σε δύο σειρές ποδαράκια. Όπως ξεκινάμε, έτσι πρέπει να τελειώνουμε. Εντάξει. Και ξεκινάτε από την άλλη πλευρά, εδώ, με τα κουτάκια. Πώς ξεκινάμε τα κουτάκια? Κάνουμε αλυσίδες, εδώ, και γυρίζουμε και πλέκουμε, έτσι. Αναγκαστικά εδώ πέρα θα έρθετε, θα έχετε τελειώσει σε αυτήν εδώ την πλευρά, ας πούμε, θα γυρίσετε εδώ πέρα με βουβά, θα κάνετε αλυσίδες και θα ξεκινήσετε από εδώ. Με τρεις αλυσίδες και στην τέταρτη θηλιά θα κάνετε το πρώτο σας κουτάκι και θα συνεχίσετε κανονικά. Και ό,τι πλέξατε από εδώ, τα ίδια ακριβώς πρέπει να πλέξετε από εκεί αντίστοιχα. Έτσι. Δηλαδή ξεκινάτε με μία κουτάκια, δύο ποδράκια και το αντίστοιχο. Ό,τι έχουμε πει εδώ. Εντάξει. Τώρα, αφού έχουμε φτάσει και έχουμε ολοκληρώσει, να δείξουμε λίγο πώς ράβουμε. Καταρχήν, το άνοιγμα στη μασχάλη μας το κάνουμε όσο θέλουμε εμείς. Εντάξει. Δηλαδή τώρα εγώ που ξέρω ότι είμαι περίπου 55 στη μασχάλη, θα σηκώσω λίγο πιο ψηλά, εδώ. Γιατί είμαι σήμερα όλο σημειώσει εδώ πέρα. Λοιπόν, θα έρθουμε να το διπλώσουμε εδώ στα δύο, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και θα μετρήσουμε στη μασχάλη μας και θα αφήσουμε περίπου, θα αφήσω 28 εκατοστά, έτσι. Στα 28 εκατοστά εδώ θα έρθω και θα βάλω ένα σημαδάκι. Τα 28 εκατοστά. Ήδη το βερόνα το πουρο το τελειώσατε. Έτσι, μπράβο σας. Το πουρο το βερόνα το τελειώσατε. Λοιπόν, να ξυλώσω λίγο αυτό για να πάρω κλωστή. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Και εγώ χρησιμοποιώ αυτές τις βελόνες, οι οποίες είναι πάρα πάρα πολύ βολικές με την πετονιά, τις οποίες βάζεις μέσα νήμα. Τώρα δεν μπορώ να βρω, νομίζω, ραβανίκο. Μισό λεπτάκι. Τα κορίτσια, αχ, εντάξει, βρήκα. Το ψαλιδάκι μου όλη την ώρα το χάνω, να ξέρετε. Όλο ψάχνω, έχω 2-3 ψαλιδάκια εδώ και πάλι τα χάνω, να ξέρετε. Λοιπόν, ξυλώνω λίγο αυτό που κάναμε για να πάρω κλωστή για να ράψω. Τώρα, είτε ράψετε την καλή, είτε ράψετε την ανάποδη, να ξέρετε ότι με στο συγκεκριμένο νήμα δεν φαίνεται το ράψιμό σας. Γιατί επειδή έχει μέσα αυτά τα σχεδιάκια, είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό εδώ πέρα το σετάκι έχει 4,5 ευρώ. Αύριο περιμένουμε νομίζω να έρθουνε από την εταιρεία Prim. Και υπάρχουν σε 3 μεγέθη. Αυτό είναι το πιο μικρό που έχω εδώ, το οποίο το χρησιμοποιώ εγώ για τους καμβάδες. Λοιπόν, και πάμε να δείξουμε λίγο εδώ. Θα ξεκινήσω από κάτω προς τα πάνω. Έχω βάλει εδώ το σημαδάκι μου να ξέρω μέχρι που θα πάω. Και θα ράψουμε. Μπορείτε να το κάνετε στην αρχή με μονή κλωστή αν θέλετε. Εγώ εδώ έβαλα τώρα την κλωστή της τεμπέλας που λένε. Ας βγάλω λίγη γιατί θα μας ζορίζει στο ράψιμο. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα κόμπο. Ξαναλέω, στο Βερόνα θέλετε 4 κουβάρια με 5, εκεί γύρω, εντάξει, για το δικό μου το μέγεθος που είναι το extra large. Λοιπόν, εγώ συνήθως όταν ξεκινάω να ράβω μπαίνω λίγο πιο μέσα και αυτό το κάνω για θέμα ασφάλειας, γιατί σε περίπτωση που μου ξυλωθεί, μου ανοίξει λίγο, αυτό θα το κλείσετε εννοείται, είναι πιο καλά να είμαι λίγο πιο πάνω και πάντα μα πάντα, θα το δείτε, αυτό είναι το σπαστικό μου, το κάνω πολύ και στα πορτοφολάκια, εκεί που ξεκινάω μπαίνω 2-3 φορές για να είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει. Είναι το ξεκίνημά μας εδώ και αν ανοίξει κάπου το πλεχτό θα ανοίξει εδώ πέρα. Λοιπόν, και ξεκινάω και ράβω. Ρωτά γιατί πιάστηκε και η άλλη κλωστή εδώ. Ωραία. Μπορείτε να πιάνετε εδώ εσωτερικά αν θέλετε. Μία θηλιά από εδώ, μία θηλιά από εδώ. Δεν χρειάζεται να πιάνετε πάρα πολύ όγκο. Από πάνω ή από κάτω. Νυχτερίδα, μανίκι όταν κάνεις, νομίζω ότι είναι πιο καλά να ξεκινάς από πάνω, νομίζω. Είναι αμάνικο γυλαίκο που κάνουμε, γιατί θα δώσεις το φάρτος που θες εσύ και μετά οι μειώσεις είναι πιο εύκολες να τις κάνεις. Απλώς κάποιες φορές, ας πούμε, έχει τύχει η κυρία που έχει έρθει εδώ με βελόνες να κάνει,
και μου λέει εγώ θέλω από εκεί να ξεκινήσω από κάτω. Αλλά νομίζω ότι όταν ξεκινάς από κάτω, από πάνω είναι πιο εύκολο. Αλλά έχουμε κάνει και από κάτω. Αν θυμάσαι, είχαμε κάνει την μπλούζα της Αθανασίας που γίνεται από κάτω, νομίζω ότι είχαμε κάνει. Δεν κατάλαβα τι γράφει τώρα εδώ. Ένα λεπτάκι. Δήμητρα, θα ξαναδείς το βίντεο, κορίτσι μου, και ότι δεν καταλάβεις, στείλε μου μήνυμα. Γιατί δεν μπορώ να ξαναδείξω την μπλέξη όλη την αρχή. Θα ξαναδείς το βίντεο. Επίσης, Δήμητρα, αν τα κορίτσια δεν σε έχουν προσθέσει στην ομάδα του Viper, να σε προσθέσουν. Στην οποία ομάδα του Viper στέλνουμε το link από το live και σας έρχεται ειδοποίηση αμέσως στο Viper. Ξέρετε ότι Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 99% κάνω live τουλάχιστον 12 και 5 η ώρα. Σήμερα δεν μπόρεσα 12 η ώρα. Όταν δεν κάνω θα σας ενημερώνω πάλι από εκεί ότι δεν θα κάνω live, για να ξέρετε. Αλλά προσπαθώ Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή να σας έχω σταθερές τις ώρες για να σας είναι και εσάς πιο εύκολο να θυμάστε. Το βλέπετε ότι επειδή είναι πολύχρωμο δεν φαίνεται καθόλου το ράψιμο. Τώρα αυτό είναι η ανάποδη υποτίθεται. Αυτό το σχέδιο δεν έχει ανάποδη και καλή. Να το. Γιατί και όπου και να το κάνεις η πλέξη του γυρνάει, έτσι. Λοιπόν, και αυτό το ράβουμε μέχρι πάνω. Είναι εύκολο, έτσι, δεν είναι κάτι δύσκολο. Λοιπόν, πέστε μου κάτι σας δυσκολεύει, κάτι δεν καταλαβαίνετε. Ξαναλέω ότι πλέκεται κάθετα όλο μαζί. Βάλαμε 141 αρχικές αλυσίδες. Θέλετε 4 νήματα το 100 γραμμαρίων ή αν έχετε πάρει το αρία, 8 κουβάρια από το αρία. Το αρία είναι 50 γραμμαρίων, δεν το έχουμε πλέον, το είχαμε βγάλει σε προσφορά. Σας είχα πει ότι πάρτε, θα σας κάνω ένα πολύ ωραίο αμάνικο. Αυτό είναι το αμάνικο. Αργούμε λιγάκι, γιατί έχουμε πολλά πλεχτά ταυτόχρονα που πλέκουμε, αλλά προσπαθώ αυτά, ναι, που σας υπόσχομαι να τα κάνω. Μήπως έχει Βερόνα λαδί εδώ? Λαδί Βερόνα όχι. Μουσταρδί, όχι μουσταρδί, πουρου είχαμε, αλλά τελείωσε. Το Βερόνι είναι η αλήθεια ότι το έχετε αγαπήσει εδώ και τα 3 τελευταία χρόνια που το έχω φέρει, γιατί είχα κάνει εκείνον τον ωραίο μπερέ στο YouTube και το λαιμό του να σορτεί και όλες μα όλες με τις οδηγίες μου τον μπέρο τον βγάλατε ακριβώς. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Σας βοηθάω και φτιάχνετε πράγματα με βίντεο από απόσταση. Είναι χαρά μου αυτό, να ξέρετε. Η ζακέτα απούρω με το γουνάκι του καφέ. Λοιπόν, η Ρο, αυτή η ζακέτα την οποία φοράει η Θοδώρα είναι παρόμοια με την άλλη ζακέτα που κάναμε την Αλεξάνδρα. Θα σας ανεβάσω ξανά το βίντεο. Είχαμε πει την Αλεξάνδρα, τη λέω να την ξανακάνουμε, μου λέει είναι ακριβώς ίδια. Είναι η ίδια με τον Μπουρσούμ Κλασίκ. Θα σας ανεβάσω το βίντεο ξανά για να το ξαναδείτε, να το θυμηθείτε. Απλώς έχουμε βάλει μονόχρωμο νήμα και γουνάκι στις άκρες. Θέλετε 8 με 10 κουβάρια για το Μπουρσούμ Λάνα Γκολτ, συγγνώμη, το Λάνα Γκολτ. Μπορείτε να το κάνετε και με τον Μπουρσούμ Κλασίκ γιατί έχει δύο πάχος, αν έχετε θέμα αλλεργίας. Το Λάνα Γκολτ έχει μισό μαλλί, μισό ακριλικό, 8 με 10 κουβάρια ανάλογος στο μέγεθός σας και 2 κουβαράκια στο γουνάκι βάζετε. Λοιπόν, θα ξαναεβάσουμε το βιντεάκι, ήταν μια ζακέτα που είχε κάνει με πολύ χρώμα η Αλεξάνδρα, να ξαναδείτε το σχέδιο. Εντάξει. Να το στείλετε στο Messenger το τηλέφωνο σας για το Viper και θα κάνω μετά και ένα story και θα σας ξαναβάλω και την πρόσκληση. Λοιπόν, έχουμε φτάσει εδώ που θέλαμε. Εδώ θα το κάνω 2-3 φορές για να το κλείσω. Και θα πάω να ενώσω και την άλλη μου πλευρά και να το δείτε και φορεμένο. Λοιπόν. Από εδώ έχω κλωστεί. Ωραιότητα. Είναι το πιο εύκολο γυλαίκο, πολύ εύκολο. Σα
Σας έχω ετοιμάσει και ένα πολύ ωραίο πόντζο. Πόντζο κάπα θα το πούμε, δεν ξέρω πώς θα το πούμε. Πάρα πολύ ωραίο, με δύο φύλλα. Λογικά θα σας το κάνω, επειδή αυτό είναι εύκολο, θα σας το κάνω την Πέμπτη. Το έχω έτοιμο. Αν προλάβω σήμερα να συναρμολογήσω. Λοιπόν, εδώ έρχομαι και μετράω σε σχέση με το άλλο. Να το βάλω ίδιο εδώ. Να ευχαριστήσω τα κορίτσια μου που μπλέκουν για τα live, όπως η Γιώτα, όπως η Ρεγκίνα, έτσι. Τα οποία ποτέ δεν μου λένε όχι. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε κάνει. Α, το αφήσαμε λίγο ανοιχτό. Δεν πειράζει, θα το κλείσουμε. Μισό λεπτάκι. Εδώ πέρα. Και πάμε εδώ. Αυτή η κλωστή τώρα δεν θα τη ράψω πολλές φορές όπως έκανα στην άλλη, γιατί ήταν ήδη ενωμένη πάνω. Είναι που την έχει αφήσει η Γιώτα. Πηγαίνουμε σιγά σιγά. Θα κόψω λίγο κλωστή τώρα εδώ, γιατί σαν πολύ κλωστή έχω και θα μας παιδεύει. Δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο πολύ κλωστή. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν. Τέσσερα κουβάρια σας φτάνουν για γυλαίκο αμάνικο για το δικό μου μέγεθος με το βερόν. Δεν το έχουμε δυστυχώς αυτό το νήμα που πλέξαμε εδώ. Ήταν από τις προσφορές που το είχαμε 1,70 το τεμάχιο. Ναι, βέβαια 50 γραμμαρίων αυτό. Εντυπωσιακό νήμα από μόνο του αυτό. Δεν χρειάζεται να έχει κάτι ιδιαίτερο. Τι νήμα είναι αυτό, γιατί τώρα μπήκα. Ξαναλέω, είναι το Αρία, το οποίο όμως δεν το έχουμε. Ήταν σε προσφορά. Είναι αυτό εδώ. Να το, πολύ ωραίο, αλλά μπορείτε να κάνετε το αντίστοιχο με το Βερόνα, το οποίο Βερόνα είναι 100 γραμμαρίων. Στο Αρία θα χρειαζόσασταν 8 κομμάτια, στο Βερόνα θα χρειαστείτε 4. Δείξαμε τα χρώματα, θα τα ξαναδείξω στο τέλος. Δώστε μου λίγο χρόνο να ράψω από εδώ, για να το δείτε και φορεμένο. Και ξαναλέω ότι επειδή μας περισσεύει νήμα, μπορούμε να πλέξουμε και λίγο γύρω γύρω από τα μανίκια, για να το ομορφύνουμε. Και όσες έχετε πλέξει με το Βερόνα, γράψτε λιγάκι σας παρακαλώ πόσο ωραίο νήμα είναι, για να μην το λέω εγώ. Έχουμε κάνει πολύ ωραίο εύκολο κασκόλ, έχουμε κάνει σκουφάκια, έχουμε κάνει μπερέ, απαλό και εντυπωσιακό. Δεν χρειάζεται να κάνετε ιδιαίτερο σχέδιο, και τα ποδράκια είναι εδώ το σχέδιό μας. Τώρα είμαι από την ανάποδη πλευρά μου. Αλλά να ξέρετε, αυτό το σχέδιο δεν έχει στην ουσία καλή και ανάποδη, γιατί πάμε και ερχόμαστε. 141 αρχικές αλυσίδες. Γράψε ρε Μαρία, πέστα ρε Μαρία, πέστα ρε Μαρία. Πόσα Βερόνα έχω δώσει αυτά τα 3 χρόνια δεν ξέρετε. Πάλτο, ζακέτες έχετε κάνει, μπλούζες. Μου έχετε στείλει φωτογραφίες, έχουμε ανεβάσει story. Πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς από το κινητό μου αυτά που ανεβάζω σε story τα σβήνω, κορίτσια, γιατί θα μπλοκάρει σε λίγο, να ξέρετε. Έχει κάνει κυκλικό λαιμό η Αντιγόνη. Αυτός ο κυκλικός λαιμός που σας είχα κάνει, χαμός, με ένα κουβάρι γίνεται. Γιατί έχει 200 μέτρα, έχει αρκετά μέτρα το Βερόνο. Θα δείξω κανά τα χρώματα, προφανώς του πουρο έχει τελειώσει, γιατί τα κορίτσια μου πήραν και το τελευταίο κουβάρι που είχα εγώ. 4 ευρώ το τεμάχιο, 100 γραμμάρια, 200 μέτρα. Να κοιτάτε τα μέτρα, είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορούν να σας πούνε, α, με 1 ευρώ, πόσα μέτρα, 50 μέτρα, 80 μέτρα. Έτσι, πολύ σημαντικό. Τώρα εγώ το κάνω και λίγο μακριά, να τελειώνω γρήγορα, και μετά θα το ξαναπεράσουμε μία ακόμα. Μισό λεπτάκι.
δούμε. Ένα για το λαιμό και ένα για τον Περέ, ναι, με τον Βερόνα. Και από τον Περέ πρισεύνημα, αν δεν κάνω λάθος, Μαρία. Επειδή σας βλέπετε πιο σιωνά τα βιντεάκια μου, θυμίστε μου. Α, εδώ έχω αφήσει νήμα. Τέλος πάντων, τώρα θα το τραβήξω. Σω. Τραβήξουμε και αυτό εδώ, να λεπτωθεί. Ωραία. Αυτό που βρέθηκε εδώ. Καφίτσα. Αμάνικο γυλαίκο με το αρία, όσες πήρατε αυτό το νήμα που ήταν προσφορά, ξαναλέω. Δεν το έχουμε άλλο, μπορείτε αντίστοιχα να πάρετε το Βερόνα. Αλλά θα πάρετε 4 κουβάρια αντί για 8. Για το Βερόνα είναι 100 γραμμαρίων, το αρία ήταν 50 γραμμαρίων. Όσες πήρατε το αρία, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Ζεστό νηματάκι. Και μπορείτε να το κάνετε και πιο μακρύ. Και να το κάνετε σε στυλ παλτουζακέτα, να βάλετε και μανίκια. Είναι εύκολο σχεδιάκι αυτό, δεν χρειάζεται να κάνετε αποκλειστικά γεμάτα σχέδια, γιατί είναι χοντρόνιμο. Λοιπόν, το κόβω, το γυρνάω από την καλή, το φοράω και με βλέπετε. 7 αρία, 5, 7, 35. Τι μέγεθος είσαι, Μαριάννα μου, αν είσαι large, σε φτάνω. Αν είσαι extra large, οριακά, κάνε το πιο κοντό. Κάνε το πιο κοντό, μην το κάνεις 1,70. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Να πάμε έτσι λίγο για να με δείτε. Λοιπόν, εμείς τώρα έχουμε και άλλο νηματάκι. Μπορούμε εδώ πέρα λίγο να προσθέσουμε, γιατί έχει περισσέψει από τα 8 κουβάρια που σας είπα. Να το. Φαίνεται. Να σας βάλω λίγο πιο ψηλά. Και έτσι εδώ. Φαίνεται καλά. Να το. Να δείτε ότι είναι μακρύ. Έτσι. Εδώ. Εδώ θα πλέξουμε μετά γύρω γύρω λιγάκι. Έχουμε νηματάκι, έχει περισσέψει. Και μπορείτε να θέλετε να κάνετε και μανικάκι. Είναι πολύ ωραίο και για μέσα στο σπίτι. Να σας ζεσταίνει. Πολύ αφράτο, πολύ ζεστό, να ξέρετε. Και πολύ πολύ εύκολο για γυλαίκο. Πολύ εύκολο για γυλαίκο, δηλαδή ο πιο εύκολος τρόπος νομίζω για να πλέξετε κάποιο γυλαίκο. Επίσης με αυτόν τον τρόπο νομίζω είχαν πλέξει και μια ζακέτα, δεν θυμάμαι σίγουρα. Ίσως είναι αυτό που λέγαμε πριν τα κορίτσια με το μήλα κάτι που πλέξαμε. Α, ορίστε, δέστε πόσο νήμα έχω εδώ κάτω. Το ξύλωσα. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε μετά εμείς. Λοιπόν, να δείξω λίγο στο τέλος τα κορίτσια να μου πούνε αν τελικά έχει άλλο πουρο ή όχι για να ξέρω. Στο Βερόνα. Λοιπόν, θα δείξω λίγο τι έχω εγώ τώρα εδώ. Έχω πορτοκαλί. Μπορείτε να το κάνετε δηλαδή και με αυτόν τον ύμο που σας δείχνω. 4 κουβάρια θέλετε. Το 12. 100 γραμμάρια 200 μέτρα και πλέκεται με ξάρι βελονάκι. Το 10 το λιλά. Σωμόν το 15 ή ροζάκι το λέτε. Εδώ. Ευχαριστώ Ήρα μου, να είσαι καλά. Λευκό. Το 01 και κόκκινο, μπορτό, συγγνώμη, λευκό, το 11. Μισό λεπτό δώστε μου, γιατί ο λαός δεν μ' ακούει. Προφανώς μιλάνε όλες και οι τρεις στα τηλέφωνα. Ένα λεπτό να κάνω λίγο έτσι, να μην βλέπετε το χάσμα από πίσω. Πούρου έχουμε τελικά, μ' ακούει καμιά που μιλάω στο live. Πούρου έχουμε τελικά, Βερόνα. Ρωτάω στο live. Δεν με ακούει κανείς, τι λέω στο live. Όλοι είμαστε ακόμα και από εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει, κύριε Αλεξάνδρε. Βερόνα Πούρου, ήρθες και το πήρες. Έχεις άλλα ή όχι. Αυτό σας ρωτάω, κυρία Μαρία. Δεν με ενημερώνετε. Δεν με ενημερώνουν, κορίτσια, να μην κάνω τα παραπονά μου. Πέστε τώρα. Δεν έχω δίκιο. Γιώτα! Γιώτα! Εσύ! Έλα να δεις το δημιούργημά σου. Δεν έρχεται, βλέπετε. Ορίστε. Δεν θα σε δείξω όμως την κάμερα, γιατί άμα έρθεις από εκεί γίνεται χαμός μες στο γραφείο μου. Δεν θέλετε να δείτε τι γίνεται μες στο γραφείο μου. Λοιπόν, Βερόνα. Ξαναλέω τα χρώματα που έχουμε. Μπορντό. Έχω ένα πρόβλημα. Τι γράφει εδώ.
Πάρε τηλέφωνο, Γεωργία μου. Λοιπόν, μπορντό με λευκό. Είναι το 11. Εντάξει. Λευκό το 01. Το ροζομόν το 15. Λιλά το 01. Πορτοκαλί το 12. Αυτό θα κάνω. Και αυτά. Δεν έχω τα άλλα, το πουρτο τελειώσατε. 4 ευρώ το τεμάχιο, 100 γραμμάρια, 200 μέτρα, πλέκετε μέχρι σύνομερο βελονάκι. Πλέξτε με το Βερόνα και θα με θυμηθείτε. Θα δείτε πόσο ωραίο είναι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Με τι νούμερο, βελόνες. Με 6-7 βελόνα μπορείς. Κάτσε να δω λίγο. 6 μέχρι 8 λέει. Αν μπλέξεις φιχτά μπορείς και μέχρι 8. Το 14 πήρε του πουρου. Λοιπόν, θα σας εγκαταλείψω γιατί 7 η ώρα έχουμε Zoom με τα κορίτσια της Τρίτης. Ό,τι θέλετε, στέλνετε μήνυμα ή παίρνετε τηλέφωνο στο σταθερό 2-3-41-0-24-44-7, το τηλέφωνο μας. Και μετά φεύγετε και πάτε και στον Παναγιώτη για ένα μασάζ. Ποιο τον είδα τώρα, γι' αυτό είπα. Ευτυχώς. Είδες. Λοιπόν, αύριο δεν έχουμε live. Πέμπτη, ετοιμαστείτε. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο πόντζο, εύκολο ή κάπου, όπως θέλετε πέστε το. Και επίσης σας έχω και ζακέτα με βελόνες. Με το νήμα. Αλεξάνδρα, φέρε μου ένα κουβάρι από το νήμα που θα κάνω εδώ το... τη ζακέτα. Αυτή είναι, πώς λέγεται αυτό το νήμα, να μου φέρεις ένα κουβάρι, όποιο χρώμα θέλεις. Είναι το λεπτό, το δεκάρι. Όποιο χρώμα θέλεις. Λοιπόν, σε αυτό χρειαστήκαμε. Αλεξάνδρα, θυμάσαι πόσα σημειώσαμε κάπου, πόσα χρειαστήκαμε. Πρέπει να το ζυγίσουμε. Δεν θυμάσαι, το χαρτί της Μαρίας, ελπίζω να μην το χάσαμε. Λοιπόν, είναι αυτό το νήμα, το οποίο εγώ το έκανα με αυτό το χρώμα, έχουμε κάνει τα μανίκια. Με βελόνες, τα απόγευμα θα το δείξουμε αυτό και το πρωί θα σας δείξω το πολύ εύκολο πόντζο κάπα στις 12 η ώρα, την Πέμπτη, εντάξει. Και σκουφάκι με βελόνες έχω προσχεθεί, έχεις δίκιο Ελένη μου, πάρα πολύ δίκιο έχεις. Δεν θα προλάβεις. Θέλεις να δεις Ελένη πώς είναι το γραφείο μου εδώ μέσα, δεν θέλεις να δεις. Θα γίνουμε ρεζίλ. Ρεζίλ θα γίνουμε. Κάθε μέρα με την Αλεξάνδρα τακτοποιούμε, κάθε μέρα γίνονται ανω κάτω. Και προσπαθούμε τα έτοιμα να σας τα τελειώσω και να σας τα δείξω. Καλά ρε Γιώτα, πού είσαι. Κοπελιά, σε λέω, έλα να με δεις τι ωραίο είναι το μάτι που δεν έρχεσαι. Εσένα είπα, πού είσαι, το έπλεξες Γιώτα, το έπλεξε. Ερωτευμένη φουλ, φουλ ερωτευμένη κορίτσια, φουλ. Φουλ ερωτευμένη Γιώτα. Θα πω και το επίθετο, θα πω και τον άντρα της, έτσι θα την καταγγείλω. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Όσες θέλετε, Βερόνα, παίρνει τηλέφωνο τα κοριτσάκια μου εδώ πέρα. Είμαστε σε 9 το βράδυ. Τι θες, Γιώτα? Αυτό. Αυτό. Το λιλά, να μην το δείχνα. Πόσα είναι, ένα κομμάτι μόνο. Ναι. Ε? Μόνο αυτό. Σοβαρά. Γιατί μου το έφερε. Η Μαρία φταίει. Μαρία. Όταν μπορείς τις μειώσεις. Ποιες μειώσεις? Για σκουφάκι τις μειώσεις να δεις. Πολύ εύκολο. Εγώ νομίζω ότι έχω βιντεάκι στο YouTube. Στείλε μου Ελένη λίγο μήνυμα σου Λιώτη στο Messenger και γράψε θέλω βίντεο σκουφάκι με βελόνες και να στο βρούμε να στο στείλουμε. Εντάξει. Χριστινάκη, είδα το μήνυμά σου που είπες κάντο μας σε σχεδιάγραμμα και γι' αυτό το έκανα σε σχεδιάγραμμα. Να ξέρετε ότι δεν μετράνε, περνάνε απαρατήρητα τα μηνύματα. Απλώς την ώρα που κάνω κάτι και την ώρα αν απαντήσω θα χάσω τον ηρμό μου. Την κάπα με τι νήμα θα την κάνεις? Είναι πόντζο, δεν είναι κάπα. Κάπα θα είναι κλειστό, δύο κομμάτια πανεύκολο. Πανεύκολο, με το favori θα το κάνω. Με το favori, πώς το λέμε αυτό. Ναι, το favor θα το κάνω. Αφήστε να σας το δείξω την Πέμπτη. Μην μοχώνεστε, νήματα έχουμε, εντάξει. Λοιπόν, δεν υπάρχει σχέδιο, Δέσποινα μου, είναι πανεύκολο. Θα δείτε το βιντεάκι. Είναι πανεύκολο. Είναι δύο σειρά ποδράκια, δύο σειρά κουτάκια.
Το πλέκουμε καθέτος, όλο όμως διπλάτη και μπροστινό. Είπαμε πόσο πλέκουμε, πόσο αφήνουμε, όλα τα έχουμε πει στο βίντεο. Θα κοινοποιηθεί αυτό το βίντεο. Γυλαίκω με αρία νήμα θα γράψω, έτσι. Και σας λέω ότι αντίστοιχό του που μπορεί να βγει πάρα πολύ ωραίο είναι το Βερόνα. Τώρα μου είπαν ότι μείναν αυτά τα τέσσερα χρώματα, δεν έχει άλλα. Εντάξει, πορτοκαλί, λευκό, ροζάκι σωμών και το μπορντό με αυτό. Το μπορντό αυτό, να ξέρετε, κόβει πάρα πολύ. Το κάνει μια κυρία ζακέτα που ήταν ευτραφή σαν και εμένα. Λοιπόν, αυτά από μένα, σας φιλώ, πρέπει να σας κλείσω. Σας αγαπώ πολύ. Τα κορίτσια μου στο Zoom 7 η ώρα, μην ξεχάσετε, έχουμε Zoom σήμερα. Βίντεο γιατί δουλεύω και μετά δεν βρίσκουμε νήματα. Έχεις δίκιο. Γεωργία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Δήμητρα μάμου, αν τόσο πολύ βιάζεσαι, στείλε μήνυμα στο Messenger σήμερα να πω τα κορίτσια να σου στείλω φωτογραφίες, αυτό που θα κάνω. Εντάξει, είναι δύο κομμάτια, τα ενώνουμε και μπορούμε και το βάζουμε και ευθεία και αλλιώς και έχει κολπάκια. Είναι πανεύκολο σχέδιο, να ξέρετε, εγώ μόνο εύκολα σας κάνω, πολύχρωμο νήμα. Αν θέλω το κάνετε και μονόχρωμο, εντάξει. Λοιπόν, φιλάκια πολλά.